Δημήτρης Παναγιώτης, πρόεδρος ειδικά του Μετάλλου Κεντρικής Μακεδονίας. Συνεχίζουμε τις δράσεις που αρχίσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, κόντρα στην επίθεση που συνεχίζει η κυβέρνηση στη συνέχεια και των προηγούμενων νόμων που ήθελε να περάσει για το ασφαλιστικό αυτή τη φορά. Δηλώνουμε ξεκάθαρα προς την κυβέρνηση και προς τους εργοδότες ότι δεν θα τους το χαρίσουμε ούτε αυτό. Δίνουμε σκληρό αγώνα και αυτό το νομοσχέδιο που ετοιμάζονται να φέρουν, αλλά και τα προηγούμενα θα μείνουν στα χαρτιά. Το ασφαλιστικό είναι κατάκτηση και κεκτημένο που κερδίθηκε με μεγάλους αγώνες και θυσίες της εργατικής τάξης και δεν πρόκειται εμείς σήμερα να το αφήσουμε έτσι αμαχητή. Θα δώσουμε τον αγώνα μας για να συνεχίσουμε και θα διεκδικήσουμε μέτρα προστασίας της υγείας μέσα στους χώρους δουλειάς για τους εργαζόμενους. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας και μέσα στο καλοκαίρι. Συνεχίζουμε και σήμερα εδώ στο Λευκό τον Πύργο να ενημερώσουμε τον κόσμο για το τι προωθεί και θέλει να φέρει η κυβέρνηση και δίνουμε και αύριο ραντεβού στο συλλαλητήριο 7 η ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου κόντρα στο αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση για σχολεία πολλών ταχυτήτων που ουσιαστικά θέλει να βάλει εμπόδια στην εργατική τάξη, στα παιδιά της εργατικής τάξης στο να μορφωθούν, στο να πάρουν την εκπαίδευση που πρέπει. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας.